Με αφορμή τα υποδεία βούλευση σχέδια διαχείριση λεκανών απορροή των ποταμών, τα οποία προβλέπουν την μερική εκτροπή του Αχελώου, ο βουλευτή εντολοκαρνανία του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτο Ζαμπάρα, κάλεσε την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στο έργο τη εκτροπή του Αχελώου, χαρακτηρίζοντά το ω ένα φαραωνικό έργο με αντιεπιστημονική και αντικοινωνική προσέγγιση. Σχολίασε μάλιστα με αρνητικό τρόπο και τη σχετική υπόδειξη του Master Plan για τη Θεσσαλία, που καταρτίστηκε από την Ολλανδική εταιρεία μετά τι καταστροφικέ πλημμύρε, λέγοντα χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για μια εμπορική εταιρεία και όχι επιστημονική εταιρεία, που δεν έχει καμία σχέση με την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Είναι τουλάχιστον, κύριε Υπουργέ, ανεπίτρεπτο και κλείνω, να αγνοείτε τη δικαιοσύνη που αποτελεί πυλώνα του κράτους δικαίου, τον οποίο και εσείς πολλές φορές επικαλείστε, να αγνοείτε τη σημασία 5 ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να αγνοείτε την θεσμική θωράκιση και νομική υπεροχή των επιχειρημάτων και της ετωλοκαρνανίας, των θεσμικών φορέων της ετωλοκαρνανίας, που αντιδρούν ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου. Και θέλω να σας ρωτήσω ότι μετά από αυτές τις 6 αρνητικές αποφάσεις του ΣΤΕ και τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, εάν σκοπεύετε να επαναφέρετε το ζήτημα της εκτροπής του Αχελώου ποταμού. Από την πλευρά του Υπουργός Περιβάλλοντος Θόδωρος Κυλακάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Θεσσαλία έχει μεγάλο υδατικό έλλειμμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ο Ντάνιελ ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός ελάχιστα βοήθησε στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, εξηγώντας πως όταν πέφτει πολύ νερό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μειώνεται η ικανότητα του εδάφους να απορροφήσει το νερό, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήγει στη θάλασσα. Ως Υπουργός που έχει την ευθύνη για την κλιματική αλλαγή, σας λέω ότι όλα τα μοντέλα, και κάνουμε ένα πολύ ειδικότερο, πολύ πιο λεπτομερές μοντέλο για να τα επιβεβαιώσουμε όλα αυτά, σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, όλα τα μοντέλα που έχουμε μας λένε ότι θα υπάρξει σημαντική χειροτέρευση στο υδατικό έλλειμμα της Θεσσαλίας, άσχετα με οτιδήποτε άλλο κάνουμε. Αυτό που περιμένουμε στη Θεσσαλία είναι πολύ πιο βίαιες πλημμύρες, η αντίφαση και η ερημοποίηση. Μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική περιοχή της χώρας, αναπτυξιακά και κοινωνικά. Τα κόστη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή θα έρθουν και θα επιβαρύνουν τρομακτικά κάθε δημόσιο προϋπολογισμό στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η Ελλάδα είναι το καναρίνι στο ορυχείο. Είμαστε πολύ πιο ευάλωτοι στα κλιματικά φαινόμενα. Ο κύριος Κυλακάκης βέβαια δεν είπε ένα ξεκάθαρο ναι στην εκτροπή του Αχελώου. Όμως, όπως όλα δείχνουν από την ανάλυση που έκανε, πως με τον έναν ή τον άλλον τρόπο η κυβέρνηση θα κατευθυνθεί αργά ή γρήγορα προς αυτή την επιλογή. Ο βουλευτής εντολοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ ανέλησε το ιστορικό της προσπάθειας εκτροπής του Αχελώου, που ξεκίνησε από το 1925 και επισήμανε ότι το αρχικό σχέδιο περιέλαμβανε εκτροπή 1,2 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Προσαρμόστηκε στα 600 εκατομμύρια κυβικά νερού και κατέληξε στα 250 εκατομμύρια κυβικά νερού. Μετά από συνεχόμενες αιτήσεις ακυρώσεων των εκάστοτε σχεδιασμών των κυβερνήσεων για την εκτροπή, υπήρξαν 6 ακυρώσεις του έργου από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στις 13 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μη ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών βάσει της Οδηγίας για τα Ύδατα, τη γνωστή Οδηγία 2060 για τα νερά και της Οδηγίας για τις πλημμύρες. Αντί λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να προχωρήσετε, και αυτή είναι η ουσία του ερωτήματός μας, αλλά δεν μου απαντήσατε στην πρωτολογία σας, αν θα προχωρήσετε ή όχι στην εκτροπή του Αχελώου ποταμού, σε μια σωστή και έγκαιρη επικυρωποίηση όλων αυτών των σχεδίων, για να μην βρεθούμε να πληρώνουμε πρόστιμα και κυρίως, κύριε Υπουργέ, να μην βρεθούμε ξανά σε τέτοια αντίστοιχα θλιβερά περιστατικά, όπως ήταν ο Ντάνιελ στη Θεσσαλία και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποστήριξε την απόφαση της κυβέρνησης για τα σχέδια της εκτροπής, επιβεβαιώνοντας επί της ουσίας την απροθυμία τους να μελετήσουν άλλους τρόπους αντιμετώπισης των σοβαρών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Θεσσαλία. Η δουλειά μας είναι να βρούμε την καλύτερη λύση. Σε σχέση με το νομικό καθεστώς είναι συνάρτηση των πραγματικών συνθήκων. Δεν είναι οι νόμοι που προστατεύουν το περιβάλλον μόνοι τους.
ούτε οι νόμοι που καθορίζουν την προστασία μόνοι τους. Οι πραγματικές συνθήκες καθορίζουν την προστασία του περιβάλλοντος. Διότι αν αύριο η Θεσσαλία ερημοποιηθεί και αρχίσει η υφάλμηρο νερό να βγαίνει στα χωράφια της Θεσσαλίας, το νομικό καθεστώς δεν πρόκειται να σώσει την κατάσταση. Συνεπώς χρειάζεται αυτό που ονομάζουμε επιστημονική και τεχνοοικονομική τεκμηρίωση να γίνει σοβαρά. Και δεν γίνεται σοβαρά αν το επιχείρημα είναι, ξέρετε, η εταιρεία την κατηγορεί κάποιος δημοσιογράφος για το τι έγινε στην Αιθιοπία. Αυτό το υδατικό έλλειμμα θα πρέπει να αναζητήσουμε τους τρόπους για να καλυφθεί και θα πρέπει να δούμε αν οι τρόποι, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε στη Θεσσαλία και στη λεκάνη απορροή της επαρκεί, που τα στοιχεία μας δείχνουν ότι δεν επαρκεί, ακόμη και αν κάνουμε όλα όσα περιγράφεται